ρυθμιστής φόρτισης για μπαταρίες από φωτοβολταϊκά ή ανεμογεννήτρια. Δεν είναι κάποιο παράξενο κύκλωμα, πολύ δύσκολο. Έχει ένα συγκριτή τάσης, ένα ρελέ το οποίο είναι NC, δηλαδή είναι μόνιμα κλειστό όταν δεν του δίνουμε καμία εντολή, και ένα MOSFET το οποίο ανάλογα την τάση που θα το ρυθμίσουμε θα σταματήσει την τροφοδοσία της μπαταρίας. Αυτές οι κατασκευές έχουν συνήθως ένα μειονέκτημα, ότι όταν η μπαταρία είναι στο αμήν, είναι δηλαδή ακριβώς μεταξύ φόρτισης και ξεφόρτισης, παρουσιάζει το ρελέ μια λειτουργία η οποία μοιάζει με τη λειτουργία από τις μηχανές τατουάζ. Χτυπάει συνέχεια, κάνει τρρρρ, με αποτέλεσμα να δημιουργεί ένα arc, το οποίο αυτό arc χαλάει τις επαφές από το ρελέ. Όπως είπα και πριν, δεν είναι κάποιο ιδιαίτερο κύκλωμα, αλλά έκανα μία πατέντα. Μία πατέντα προκειμένου να υπάρχει μία καθυστέρηση μεταξύ του σβησίματος και του ανάματος. Το έχουμε στα 13 volt. Όταν θα κατέβουμε στα 11, αυτό κάνει 10 δευτερόλεπτα για να ανοίξει. Ορίστε. Πάμε πάλι. Λοιπόν. Και μετράμε δευτερόλεπτα. Με το που κλείνει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 δευτερόλεπτα. Οπότε, όπως και να παίζει η ανεμογεννήτριά μας, το κύκλωμα θα ανοίξει και θα κλείσει με μια χρονοκαθυστέρηση των 9 με 10 δευτερολέπτων. Με αποτέλεσμα, προστατεύουμε τον ρελέ και έχουμε πολύ καλύτερη μακροζωία της συσκευής και της μπαταρίας. Είναι αρκετά απλό. Το ρελέ είναι αρκετά δυνατό. Μπορεί να μεταφέρει άνετα 20 αμπέρ και παραπάνω. Ας δούμε και το σχέδιο. Το σχέδιο είναι αυτό. V1 μπαταρία. Ελπίζω να φαίνεται. Έχουμε το 741 τελεστικό για συγκριτή τάσης. Το ρελέ. Αυτό που κάνει τη καθυστέρηση ουσιαστικά είναι αυτή εδώ η δίωδος. Η βάση του MOSFET, όπως περισσότεροι ίσως γνωρίζετε, είναι πυκνωτής. Έτσι, η δίωδος αναγκάζει το MOSFET να κρατήσει τη φόρτισή του για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα συγκεκριμένα 10 δευτερόλεπτα. Μετά, μέσω μιας μικρής αγωγημότητας που έχει η δίωδο
Αντίθετα, αποφορτίζεται πολύ σιγά ο πυκνωτής ξανά και έτσι καταφέρνουμε αυτή την καθυστέρηση. Είναι πάρα πολύ απλό κύκλωμα, πολύ εύκολο και πολύ αποτελεσματικό. Για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες, στην περιγραφή έχω και ένα link όπου περιγράφω την κατασκευή πιο αναλυτικά. Κατεβάζουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Μπορεί και να άργησα να μετράω. Έτσι το ρελέ δεν θα πάθει κάτι. Ευχαριστώ.